Μην καταπιέσεις τα συναισθήματά σου, Φέι. Μέσα από αυτή τη φυσιολογική διαδικασία θα προχωρήσεις μπροστά. Τι το φυσιολογικό υπάρχει σε αυτή την παροδία? Δυστυχώς συμβαίνει. Και για το καλό της ανθρωπότητας κάνουμε κάποιες απαραίτητες θυσίες. Σταματήστε! Σταματήστε εδώ! Δεν θέλω να δώσω το παιδί μου! Φέι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το ξέρεις. Όχι. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Δεν θα μπορέσω να τον κρατήσω ξανά. Να τον ακούσω να μου μιλάει. Είναι καλύτερα όμως έτσι. Γιατί αν δεν γινόταν, το τελευταίο που θα θυμώσουν από το γιο σου είναι ένας δαίμονας. Θα προτιμούσες να έβλεπες ένα δαίμονα να ξεσκίζει το σύζυγό σου, την κόρη σου και μετά εσένα? Και δεν θα σταματούσε εκεί. Θα άνοιγε τις σπήλες για να έρθουν κι άλλοι. Ενώ εσείς, αυτοί που τον έκαψαν είναι λιγότερο δαίμονες. Να καίνε ένα αθώο πλάσμα. Τα θύματα περνάνε από αυτό το στάδιο του θυμού και είναι λογικό. Στη συνέχεια όμως θα δεις το συμβάν από άλλη σκοπιά. Θα δεις το σωστό. Ήρθε η ώρα. Φέι, έλα, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μπορώ να έχω ένα λεπτό? Ένα λεπτό να τον αποχαιρετήσω. Θα περιμένουμε μπροστά. Δεν θέλω να σε αφήσω. Είναι άδικο. Γιατί πρέπει να είσαι εσύ? Γιατί τον διάλεξες? Γιατί? Πώς αισθάνεσαι που προστάτευσες τον κόσμο, τους ανθρώπους που αγαπάς? Νιώθω απελευθερωμένη. Τι εννοείς?